και είπε Κύριος προς Μωυσήν, «Εωστήνος παροξύνημε ο λαός ούτος και εωστήνος ού πιστεύου σύνη επί πάση της σημείης είσαι ποιησα εν αυτής, πατάξω αυτούς θανάτω και απολώ αυτούς και τι ίσω σε και τον οίκον του πατρός σου εις έθνος μέγα και πολύ μάλλον ή τούτο». Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί και όπως ενθυμίστε από την περασμένη φορά, ο λαός πάλι είχε στραφεί εναντίον του Θεού, επειδή οι 10 από τους 12 κατασκόπους όταν επέστρεψαν ανέφεραν ότι ναι μεν η γη την οποία υπεσχέθη ο Θεός εις τους προγόνους των, εις τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ, ήτο όντως ρέουσα γάλα και μέλι, και έφεραν και δείγματα από τους καρπούς της γης, αλλά οι κάτοικοι ήσαν φοβεροί, ήσαν άνθρωποι πολεμιστές με τύχη γύρω από τις πόλεις υψηλά, γιγαντόσωμοι, τόσο γιγαντόσωμοι ώστε οι Εβραίοι να θεωρούνται μπροστά τους σαν ακρίδες. Και έτσι οι 10 εκ των 12, ενθυμίστε, είχαν επηρεάσει δυσμενώς τον λαό. Και ο λαός διαμαρτυρήθη και είπε, δηλαδή πού ήρθαμε, δεν πεθαίναμε στην Αίγυπτο ή επιτέλους ας πεθάνουμε εδώ, εδώ στην έρημο? Πρέπει να πεθάνουμε κάτω από το μαχαίρι των πολεμιστών, πολεμικών αυτών φυλών, ή ακόμη αν εμείς χωνευτούμε τα γυναικόπαιδά μας τι θα γίνουν, δεν θα εχμαλωτιστούν? Αυτά διαμαρτυρήθη ο λαός αγαπητοί μου, και επειδή όλη νύχτα έκλαιγαν λέγοντας και κουβεντιάζοντας τούτο το θέμα, την άλλη μέρα συνεχίστηκε η υπόθεση. Ο Χάλευ έπιασε να τους εξηγήσει πως έχουν τα πράγματα και ο Ιησούς του να δει το ίδιο. Είπαν τούτον των πολύ ισχυρών λόγων. Εφόσον ο Θεός, παρακαλώ αυτό το σημείο προσέξτε, διότι αποτελεί και τον πυρήνα του όλου θέματός μας. Εφόσον ο Θεός μας υπεσχέθη ότι θα μας δώσει αυτήν την γη, το εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι ισχυροί ή όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Ο Θεός υπεσχέθη. Ο Θεός είναι δυνατός. Οφείλουμε να δεχθούμε το λόγο του, δηλαδή να πιστέψουμε. Προσέξτε αυτό το σημείο, να πιστέψουμε. Δηλαδή όλη η υπόθεση ήταν θέμα πίστεως. Γι' αυτό τώρα λέγει ο Θεός διαμαρτυρόμενος εις τον Μωυσέα και τον Ααρών, «Εωστήνος παροξύνημε ο λαός ούτος, τέλος πάντων έως πότε θα με παροργίζει, και εωστήνος ου πιστεύου σημεί επί πάση της σημείης επίησα εν αυτής, και έως πότε δεν θα με πιστεύουν για όλα εκείνα τα θαύματα που εγώ εις αυτούς επετέλω». Ώστε λοιπόν είναι το θέμα της πίστης. Ο λαός δεν επίστεψε εις τα λόγια του Θεού. Και επειδή φορεύς των λόγων του Θεού ήταν ο Μωυσής και ο Αρών, εφόσον ήσαν οι αρχηγοί του λαού, γι' αυτό και εστράφησαν και εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών, ώστε δεν επίστευσαν. Ώστε δεν επίστευσαν. Βλέπετε κάτι που σας το έχω πει τόσες φορές, ότι στοιχεία της Καινής Διαθήκης ήδη προπαρασκευάζονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μόνος επικρατεί εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, και ότι το καινούργιο στοιχείο που έχουμε στην Καινή Διαθήκη είναι η πίστη. Διότι είναι σαφές ότι εκείνο που εισάγεται στην Καινή Διαθήκη είναι η πίστη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν δικαιούται κανείς δια του νόμου, αλλά δια της πίστεως. Αν και αυτό αποτελεί ειδική περίπτωση ως προς το θέμα της δικαιώσεως, που πίστευαν οι Εβραίοι ότι αν τηρήσεις τις εντολές μόνον, χωρίς να πιστεύσεις εις εκείνον ο οποίος θα απέθελε ο Θεός εις τον κόσμο, τον Μεσσία, θα μπορούσε να σωθεί. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, όχι, εκείνο που θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει
την σωτηρίαν είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό θα αποτελεί την λιδία λίθων της σωτηρίας. Διότι επιτέλους η τήρηση των εντολών δημιουργεί μια ηθική αναγέννηση, ενώ η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού προϋποθέτει ή μάλλον δημιουργεί, προοδοποιεί την οντολογική ανακαίνιση και αναγέννηση του ανθρώπου. Διότι όσο και αν εκείνη ο Εβραίος των νόμων θα απέθνησκε. Ο Χριστός λοιπόν δεν έφερε απλώς τήρηση νόμου, αλλά αυτή η ενανθρώπιση του εισάγει το στοιχείο της οντολογικής σωτηρίας, που θα πει θα αναστηθώ. Αυτό θα πει οντολογική σωτηρία, θα αναστηθώ. Όσο λοιπόν να υπήρει ο Εβραίος τις εντολές, θα μπορούσε να υπερνικηθεί ο θάνατος και να αναστηθεί? Όχι. Όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης απέθαναν. Και επίστευσαν όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, επίστευσαν, υπογραμμίζω αυτό, επίστευσαν ότι θα έλθει ο Μεσσίας. Ναι, αλλά αυτοί δεν θα ζούσαν. Δεν έχει σημασία. Θα τους συναντούσε κάτω εις τον Άδη. Με αυτήν την πίστη απέθανε και ο Αδάμ. Γι' αυτό όσοι πέθαναν, άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, όχι μόνο του λαού του Θεού, με τη στενή σημασία της λέξεως, δηλαδή οι Ισραηλίτες, οι οποίοι στο προσκήνιο της ιστορίας πόσο ήταν? Είναι 2.000 μόλις χρόνια προ Χριστού. Έχουμε και άλλους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είναι εις των χώρων του Ισραήλ. Είναι πολύ πίσω. Οι όλοι οι γενάρχοι, οι μεγάλοι, από τον Αδάμ και την Εύα. Όλοι αυτοί είχαν πιστεύσει εις την έλευση του Μεσσίου. Και όταν ο Κύριος κατέβηκε εις τον Άδη, όταν εθανατώθη επί του Σταυρού, κατήλθε ως ψυχή ηνωμένη μετά του Θείου Λόγου, τότε έσωσε όλους αυτούς. Ποιοι σώθηκαν? Όσοι πίστεψαν πριν πεθάνουν. Γι' αυτό το λόγο και το επιχείρημα του Αποστόλου Παύλου είναι τούτο, ότι ο Αβραάμ πίστη εσώθη. Και ακόμη έχει έναν μακρύ κατάλογο προσώπων στην προς Εβραίους επιστολή του, που δεν αναφέρεται βέβαια ονομαστικά, αναφέρεται όμως και ονομαστικά, αλλά και ανωνύμως υπονοούνται όμως ποιοι είναι αυτοί. Πώς εσώθησαν όλοι αυτοί? Εσώθησαν δια της πίστης, ώστε η πίστης ενήργει εις την Παλαιά Διαθήκη. Είναι η πρώτη μέθοδος του Θεού που έθεσε εις τους πρωτοπλάστους για να σωθούν. Τι τους είπε? Όταν θα ακούσετε το λόγο μου και θα τον τηρήσετε, να μην δοκιμάσετε τον καρπόν τούτου του δέντρου, θα σωθείτε. Εάν δεν με ακούσετε, δηλαδή δεν πιστέψετε, δεν θα σωθείτε. Ώστε η πίστη υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Να το, αγαπητοί. Να που το συναντούμε και σε αυτό το σημείο. Έως πότε δεν θα πιστεύουν στα λόγια μου? Και το σπουδαίο είναι το εξής. Μέχρι τώρα όσα περιστατικά έχουμε από το βιβλίο Αριθμοί, ανταρσίες και λοιπά, ετιμωρούνται συνεχώς οι Εβραίοι. Ναι. Εδώ όμως έχουμε το βαρύτερο αμάρτημα. Γι' αυτό και θα θανατωθούν. Φρίξατε. Θα θανατωθούν 600.000 άνθρωποι από αυτό το αμάρτημα. Θα θανατωθούν 603.550 για την ακρίβεια άνθρωποι. Γιατί? Γιατί? Διότι εδώ ήταν ένα θέμα πίστεως. Όταν οι Φερυπίνοι γονγίζουν για το νερό, γονγίζουν για το κρέας, γονγίζουν για το ψωμί, γονγίζουν απλώς, γονγίζουν, είναι γονγιστές. Τι λέγουν? Ουφ, το βαρεθήκαμε αυτό το ψωμί, τέλος πάντων το κούφιο. Το βαρεθήκαμε. Είναι αμαρτήματα. Τιμωρούνται. Ο γονγισμός είναι αμάρτημα. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι αποτελεί την κορυφή των παραπτωμάτων αυτό που έχουμε σήμερα και την περασμένη φορά, που είναι το ότι δεν πίστεψαν εις τα λόγια του Θεού. Ποια λόγια? Ότι θα τους εισαγάγει εις την γη Χαναάν. Ο Θεός είναι φοβερός εν της έργης αυτού. Φοβερός. Είδατε τον Αδάμ και την Εύα, τους έβγαλα από τον παράδεισο επειδή δεν επίστευσαν. Και οι Ισραηλίτες 600.000 θα πεθάνουν στην έρημον,
δεν θα μπουν στη γη Χαναν επειδή δεν επίστευσαν. Τόσο μεγάλο θέμα είναι η πίστη. Ω αγαπητοί μου, είναι μεγάλο θέμα η πίστη. Προσέξτε όμως, με την ευκαιρία θα σας ερωτούσα, οι άνθρωποι αυτοί δεν πίστευαν στο Θεό ότι υπάρχει? Βέβαια. Σήμερα όταν πούμε για την πίστη σε πολλούς ανθρώπους, μας λέγουν έτσι, κάπως έτσι, ότι εγώ πιστεύω. Άστε ότι είναι και παρδελή η πίστη στο σημείο αυτό, διότι αν έπρεπε να αναλύσουμε ειδικά τι πιστεύουν, θα σας πούν ένας μεγάλος αριθμός πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη, δηλαδή ίσον αθεία. Λίγοι θα σας πούν ότι πιστεύουν εις έναν Άγιον Τριαδικών Θεό. Λίγοι θα σας πούν ότι το δεύτερο πρόσωπο ενυνθρώπισε, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Λίγοι θα σας το πούν. Αλλά εν τέτοια περίπτωση, όσο και να σας πούν ότι πιστεύουν, είναι αρκετό αυτό. Εκεί μένουμε. Οι Εβραίοι πίστευαν στο Θεό. Δεν είδαν τόσα θαυμάσια του Θεού. Πίστευαν. Τότε γιατί τιμωρούνται? Πού βρίσκεται το θέμα της απιστίας? Σε ένα δεύτερο τομέα είναι το θέμα της εμπιστοσύνης στο Θεό. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Πρώτα θα πιστέψουμε ότι υπάρχει ο Θεός, θα βεβαιωθούμε γι' αυτό, και το δεύτερον θα εμπιστευθούμε στο Θεό. Αυτή λοιπόν η δευτέρα μορφή πίστεως είναι εδώ που αναλύουμε τώρα. Η εμπιστοσύνη. Οι πρωτόπλαστοι δεν πίστευαν στο Θεό? Πώς δεν πίστευαν? Πού ήταν όμως η απιστία τους? Το ότι δεν ενεπιστεύθησαν στα λόγια του Θεού. Δεν πίστευσαν στα λόγια του Θεού. Είπαν ότι, ξέρω εγώ, μπορεί κάπως αλλιώς να αισθάνεται ο Θεός, να σκέφτεται ο Θεός, να μετενόησε ο Θεός. Τα ακούτε παρακαλώ? Φοβάμαι στον τομέα αυτών της πίστεως χωλάναμε πάρα πολύ. Όλοι μας. Και εδώ που ακούμε εμείς το Λόγο του Θεού, δεν εμπιστευόμεθα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και συνεπώς άξιος πάσης αποδοχής. Ο ίδιος Απόστολος λέγει ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι ναι και όχι, αλλά είναι ναι και αμήν. Δηλαδή, είναι ναι ο Λόγος του Θεού. Όταν θα πει κάτι ο Θεός, είναι ναι. Είναι βέβαιος. Αμήν θα πει βέβαιος. Αυτό, αυτή την πίστη την έχουμε? Οι Εβραίοι τότε δεν την είχαν. Γι' αυτό και θανατώθησαν οι συνέλληνες. 600.000 άνθρωποι. Φοβερόν. Αλλά ας προχωρήσουμε. Πατάξω αυτούς θανάτου. Θα τους θανατώσω, λέγει ο Θεός. Και θα κάνω από τη δική σου τη γενιά, λέει στον Μωυσέ, θα κάνω έθνος μέγα και πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που βλέπεις τώρα μπροστά σου. Ήσαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι ο λαός. Ίσως και πλέον από 2 εκατομμύρια, διότι 600.000 ήσαν μάχημοι και άνω των 20 ετών. Θα δούμε λίγο πιο κάτω γιατί και πώς το ξέραμε από μια απογραφή που έγινε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και να πω, βάλτε τη γυναίκα, βάλτε τα παιδιά που κάναν πολλά παιδιά τότε οι άνθρωποι, πρέπει να ήσαν, βάλτε και τους νέους που ήταν κάτω των 20 ετών. Πρέπει να ήσαν άνθρωποι παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καινούριο λαό. Με σένα, λέει ο Θεός στον Μωυσέα. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Ότι θα ξεκινούσε καινούριος λαός και θα αργούσε να έλθει ο Μεσσίας. Διότι ο Μεσσίας έπρεπε να πλαισιωθεί από έναν λαό. Ο λαός αυτός, πάντα με την υπόσχεση του Θεού, έπρεπε να κατακτήσει τη γη Χαναάν. Εάν λοιπόν εθανατούντο όλοι απαξάπαντο, τότε πέστε μου, τι θα έγινε? Θα ξεκινούσε ο Θεός από την οικογένεια του Μωυσέως? Πώς ήσαν? 2 αγόρια είχε ο Μωυσής. Άντε τώρα να κάνουν αυτοί παιδιά και τα παιδιά και να γίνει ένας μεγάλος λαός, δυνατός, να κατακτήσει τη γη Χαναάν και να έρθει τότε ο Μεσσίας. Δηλαδή, θα λέγαμε, θα αργούσε ακόμη ο Μεσσίας άλλα 1000 χρόνια, άλλες 2000 χρόνια. Γι' αυτό σας έχω πει κι άλλοτε ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη που αν έλεγε το όχι εις το θέλημα του Θεού, είπε γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Εάν έλεγε όχι, θα ανεβάλλεται η σωτηρία.
Θα μου πείτε ότι ο Θεός κρέμεται από τους ανθρώπους. Δεν κρέμεται ο Θεός από τους ανθρώπους, αλλά και ταυτοχρόνως κρέμεται ο Θεός από τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι περιμένει ο Θεός το ναι του ανθρώπου για να δώσει τη σωτηρία. Όσο αρνείται ο άνθρωπος το ναι του, τόσο αναβάλλεται η σωτηρία. Και τότε ο Μωυσής, αγαπητοί μου, τι άλλο θα κάνει ο Μωυσής? Αυτό που πάντα κάνει, προσεύχεται και απαντάει στον Θεό με δύο σπουδαία επιχειρήματα. Πολύ σπουδαία επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα: και ακούσετε, Αίγυπτος, ότι ανοίγαγες τη ισχύ σου των λαών τούτων εξ αυτών, αλλά και πάντες οι κατοικούντες επί της γης τάφης, ακικόασιν ότι σύ η Κύριος εν το λαό τούτο, ώστις οφθαλμής κατ' οφθαλμούς οπτάζει, Κύριε, και η νεφέλη σου εφέστηκεν επ' αυτών, και εν στήλον νεφέλη σύ πορεύει πρότερος αυτών την ημέραν, και εν στήλον πυρός την νύχτα. Θα μάθουν οι Αιγύπτιοι, πρώτα-πρώτα μάθαν, όταν περάσουν από την Ερυθρά θάλασσα, ότι όλα αυτά του συνέβησαν, ότι οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν στην θάλασσα. Έμαθαν τα θαύματα. Έμαθαν οι Αιγύπτιοι ότι ο λαός σου τρέφεται στην έρημο με το μάνα. Έμαθαν τόσα. Αλλά και οι γύρω λαοί έχουν μάθει τόσα. Εάν λοιπόν τώρα εσύ εκτρίψεις τον λαό τούτον, δηλαδή ένας λαός ο οποίος, ακούστε μια ωραία φράση, ώστις οφθαλμής κατ' οφθαλμούς οπτάζει, Κύριε, που σε βλέπει στα μάτια, σε βλέπει στα μάτια, αισθάνεται την αναπνοή σου, την παρουσία σου, διότι με νεφέλη φωτεινή έρχεσαι πάνω από την κυβωτό του, την σκηνή του μαρτυρίου. Είναι πώς? Είναι η παρουσία σου τόσο ζωντανή? Έχεις ένα λαό που σε βλέπει? Όταν οι γύρω συνεπώς λαοί και οι Αιγύπτιοι μάθουν ότι εσύ εξέτριψες, δηλαδή σκόρπισες τον λαό αυτών, θα πούν: τους έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν μπόρεσε όμως να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να τους εισαγάγει στην γη Χαναν. Ακούσατε, δεν μπόρεσες, ήσουν αδύνατος Θεός, δεν μπόρεσες. Και τώρα, για να τελειώνει η ιστορία με τον λαό αυτών, τους θανατώνεις στην έρημο και τελειώνει η ιστορία. Αυτό θα πούν. Είδατε επιχείρημα? Βέβαια είναι ένα επιχείρημα κατά άνθρωπον, φυσικά κατά, έτσι κρίνει ο Μωυσής. Ο Θεός όμως το δέχεται το επιχείρημα αυτό, και αν το θέλετε, προκειμένου να μεσητεύσει και μεσολαβήσει ο άνθρωπος μεταξύ του Θεού και του αμαρτωλού, ο Θεός αυτή τη μεσητεία την ακούει, και τα επιχειρήματα που θα πει αυτός ο άνθρωπος υπέρ των αμαρτωλών, να μην τιμωρηθεί, δηλαδή να μην τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί, τα επιχειρήματα τα θέλει. Και θέλει ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει ακόμη και να νικηθεί ο Θεός. Δηλαδή να νικήσει ο άνθρωπος με τα επιχειρήματά του. Και να πει ο Θεός: έτσι, μπράβο, με νίκησε. Ωραία τα είπες, με νίκησε. Είναι οι ωραίες ήττες του Θεού, που αφήνει περιθώρια να φέρεται η νίκη του ανθρώπου. Το δεύτερο επιχείρημα: και μην υψωθεί το ίσχυ σου, Κύριε, ον τρόπον είπας, λέγον. Τώρα, Κύριε, ας φανεί η δόξα σου, γιατί κάποτε το είπες. Το είπε, είναι στα βιβλία της Εξόδου, στο 34 κεφάλαιο, στίχος 6-7. Πρέπει να σας πω τι ακριβώς είχε πει εκεί ο Θεός. Έγινε το εξής εκεί στο βιβλίο της Εξόδου. Ο λαός είχε αμαρτήσει κάνοντας το μοσχάρι το χρυσό, και ο Θεός ετοιμάζεται να τιμωρήσει τον λαό. Όταν όμως είπε στον Μωυσέ να ετοιμάσει δεύτερες πλάκες και να ανέβει επάνω εις το όρος και να ξαναμείνει πάλι 40 μέρες για να πάρει τον νόμο, όταν ο Μωυσής με τις πλάκες στα χέρια ευρέθηκε στην κορυφή του όρους και κατήλθεν ο Θεός υπό την μορφή φωτεινής νεφέλης, τότε ο Μωυσής επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου, και επικαλούμενα στο όνομα του Κυρίου ακούστηκε μία φωνή και έλεγε τα εξής λόγια: ο Θεός, Κύριος ο Θεός, ικτήρμον,
και ελεήμερος, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας, αφαιρών ανομίας και αδικίας και αμαρτίας, και ου καθαριεί των ένοφων επάγων ανομίας πατέρων επιτέκνα και επιτέκνα τέκνων επί τρίτην και τετάρτην γενεάν. Ο λαός κατ' αμάρτησε, Μωυσή. Εσύ από την οργή σου καλώς έκανες. Έσπασες τις πλάκες και είπες, ένας λαός που τόσο γρήγορα ξεχνάει το Θεό δεν του αρμόζει να έχει ένα νόμο θείον. Όμως, ίσως θα περίμενες να οργιστώ κι εγώ με το λαό. Βεβαίως, είμαι δίκαιος και πρέπει να τιμωρήσω. Αλλά πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, Μωυσή, ότι ο Θεός είναι ικτήρμον, είναι ελεήμον, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, είναι αληθινός. Δικαιοσύνη τηρεί, αλλά για εκείνους που δεν μετανοούν, είναι φιλάνθρωπος. Να κλείσω όλα αυτά τα στοιχεία που λέγει εδώ, και είναι ιδιότητες, ενέργειες και αρετές του Θεού. Όλα αυτά, ναι, εφόσον ο άνθρωπος μετανοήσει. Εάν δεν μετανοήσει, τότε ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο, όχι μόνο αυτόν, αλλά και τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του, έως Δευτέρας και Τρίτης και Τετάρτης γενεάς, εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος. Εάν μετανοήσει, τότε ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Του το είχε πει τότε ο Θεός του Μωυσέας, το είχε ακούσει επάνω στο Σινά με τις πλάκες στα χέρια, έτοιμος πάλι δια την παραλαβή του νόμου. Και τώρα το θυμάται αυτό ο Μωυσής και λέγει, Κύριε, εσύ δεν είπες ότι είσαι φιλάνθρωπος, ότι είσαι φιλέσπλαχνος, αγαθός και πολυέλεος? Ο λαός αμάρτησε, το δέχομαι, αλλά εάν μετανοήσει ο λαός, δεν θα τον συγχωρήσεις? Ακούστε πως το λέγει, Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, αφαρών ανομίας και αδικίας και αμαρτίας και καθαρισμό, ου καθαρεί τον ένοχον από διδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα έως την τετάρτη γενεά. Τα λόγια του Θεού θυμίζει. Άφες την αμαρτία, το λαό τούτο κατά το μέγα ελαιό σου, καθάπερ ήλαιος εγένου αυτής απεγύπτου έως του νυν. Λοιπόν, αφού είπες ότι είσαι φιλάνθρωπος, λοιπόν, σε παρακαλώ, Κύριε, από τον καιρό που τους έβγαλες από την Αίγυπτο και κατ' επανάληψη αμάρτησαν απέναντί σου, συγχώρησέ. Εδώ είναι τα επιχειρήματα τα δύο του Μωυσέως, στα οποία βεβαίως ο Θεός ενικήθηκε. Προσέξτε, ενικήθηκε. Ποια ήταν η απόφαση του Θεού? Να καταστραφούν και τα 2 εκατομμύρια εις την έρημο. Αλλά όμως ο Θεός θα επιμείνει σε μία τιμωρία μόνο για τους 600.000 άνδρες. Αυτοί θα πεθάνουν. Ό,τι συνέβη με τον Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ μάρτησε με την μοιχεία και των φόνων, ο Θεός του λέει, θα σε τιμωρήσω. Προσέξτε. Η τιμωρία που υπέστη ο Δαβίδ ήταν φοβερή. Αν εμείς έπρεπε να την υποστούμε, θυμόσαστε από τα βασιλιών που κάναμε, ενθυμίστε τι φοβερή τιμωρία είχε υποστεί ο Δαβίδ. Έχασε το θρόνο του προσωρινά, βεβαίως. Επαναστάτησε ο γιος του που τον αγαπούσε τόσο πολύ, ο Αβσαλόμ. Επήρε τον γυναικονίτη του και τον ανέβασε πάνω του Δαβίδ της γυναίκης, επάνω στην ταράτσα του παλατιού, και στα μάτια ολοκλήρου της πόλεως αμάρτανε ο Αβσαλόμ με τις γυναίκες του πατέρα του. Φοβερά πράγματα. Και ο Δαβίδ ξυπόλυτος έφυγε από το παλάτι για να γλιτώσει τη ζωή του. Και πόσα ακολούθησαν, και πόσα και πόσα, και πόσα πέρασε ο Δαβίδ. Προσέξτε. Τότε πού είναι η συγχώρεση που είχε από το Θεό? Πού είναι? Ο Δαβίδ που είπε τον 50ο ψαλμό, συνέθεσε τον 50ο ψαλμό, σε όλη του τη ζωή μετανοούσε και έκλαιγε για τα αμαρτήματά του. Τότε, ναι, που ήρθε και τον τιμώρησε ο Θεός, αγαπητοί μου. Ο Θεός τον τιμώρησε λίγο. Διότι ξέρετε ποιο ήταν το μεγάλο προνόμιο που του χάρισε τελικά? Ήταν ο Δαβίδ να παραμείνει ο γενάρχης του Μεσσίου παρά την αμαρτία του. Θυμάσαστε, αμαρτάνει ο Ρουβίν, πέταμα έξω, χωρίς κουβέντα.
Πάμε για τον δεύτερον. Αμαρτάνει ο Σιμεών, στην άκρη. Αμαρτάνει ο Λεβί, στην άκρη. Για να γεννηθεί ο Μεσσίας όχι από τον Ρουβίν τον πρωτότοκον, αλλά από τον τέταρτον, τον Ιούδα. Αυτό απαιτεί δικαιοσύνη του Θεού. Τελείως, πάει. Αμάρτησε Δαβίδ. Έχασες το προνόμιο να γίνεις ο γενάρχης του Μεσσίου. Το έχασες. Προνόμιο σπουδαιότατον. Δεν το χάνει όμως επειδή μετενόει. Τιμωρείται εδώ στην παρούσα ζωή, δεν χάνει το μεγάλο του προνόμιο. Γι' αυτό το λόγο, όταν εμείς ζητάμε πολλές φορές να μας συγχωρήσει ο Θεός, προσέξτε, μπορεί ο Θεός να μας τιμωρήσει για τα αμαρτήματα που κάνουμε. Η συγχώρεση θα είναι ότι δεν θα χάσουμε τη βασιλεία του Θεού. Δεν μας είναι αρκετό? Εμείς θα μας ζητάμε να μας συγχωρήσει ο Θεός, να μην υποστούμε κυρώσεις εδώ στην παρούσα ζωή. Και όταν υποστούμε κυρώσεις και τιμωρηθούμε, τότε λέμε, μα εγώ με τενώρησα, γιατί με τιμώρησε ο Θεός? Να σας πω πως έχει το πράγμα. Διαβάστε τη ζωή, το βίο των Αγίων. Τι έκαναν οι Άγιοι, ξέρετε τι έκαναν? Δεν περίμεναν να τους τιμωρήσει ο Θεός για μια αμαρτία που κάναν. Τιμωρούσαν μόνοι τους τον εαυτό τους, ιδία να εξηλαιώσουν τρόπον την ατών Θεών, ώστε να μην τιμωρηθούν αιωνίως, αλλά μόνο εις την παρούσα ζωή. Με νηστεία, με δάκρυα, με τούτο, με εκείνο, με κάθε καταπώνηση, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη βασιλεία του Θεού. Εδώ ας τιμωρηθούν. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε αυτή τη διαφορά. Θα το πω άλλη μια φορά. Εμείς παρακαλάμε το Θεό να μας συγχωρήσει, εδώ να μην υποστούμε κυρώσεις. Θα πούμε ακόμη, μα εξομολογηθήκανε. Τώρα γιατί ο Θεός με τιμωρεί? Σας εξήγησα τόση ώρα. Ναι, σε συγχωρεί, αλλά θα τιμωρηθείς εδώ για να εξοφληθεί η αμαρτία σου με τη δικαιοσύνη του Θεού. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ σπουδαία. Το έλεος του θα φανεί όταν θα κριθείς κατά την γενική κρίση. Εκεί θα σε δικαιώσει. Εκεί θα φανεί το έλεος του. Τώρα θα τιμωρηθείς. Ώστε λοιπόν, βλέπουμε αγαπητοί μου, ότι ο λαός έπρεπε να τιμωρηθεί, αλλά δεν θα τιμωρούνται και τα 2 εκατομμύρια, μόνο οι 600.000. Και ακούστε παρακαλώ τώρα την απόφαση του Θεού. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, ήλαιος αυτή σημεί κατά το ρήμα σου. Ναι, όπως μου το πες, θα τους συγχωρήσω. Ήλαιος, θα είμαι ήλαιος για αυτούς. Αλλά ζω εγώ και ζών το όνομά μου και εμπλήσει η δόξα Κυρίου πάσαν την γη. Πλην όμως, πρέπει να μην φανεί μόνο το έλεος μου, αλλά και η δικαιοσύνη μου. Όχι μόνο το έλεος μου, θα ελεήσω, αλλά και θα τιμωρήσω. Που θα πει, θα τιμωρήσω με τριοπαθός. Δεν θα τιμωρήσω, όπως είπα από την αρχή, να θανατωθεί ολόκληρος ο λαός. Ότι πάντες οι άνδρες ιωρώνται στην δόξα μου και τα σημεία αεποίησα εν Αιγύπτο και εν τη Ερήμο και επήρασαν με τούτον δέκατον και ούκοι σήκωσαν της φωνής μου. Ημίν, ού κόψονται την γην η νόμωσα της πατράσιν αυτών, αλλή τα τέκτα αυτών. Μέχρι τώρα με εξόργησαν 10 φορές. Λοιπόν, 10 φορές με εξόργησαν. Τώρα ήρθε η ώρα να τους τιμωρήσω. Ακούσατε, 10 φορές. Πράγματι, είναι 10 φορές. Λοιπόν, 10 φορές με εξόργησαν. Τώρα ήρθε η ώρα να τους τιμωρήσω. Ακούσατε, 10 φορές. Πράγματι, είναι 10 φορές. Αλλά προσέξτε, ο αριθμός 10 δεν αναφέρεται μόνο πράγματι σε 10 φορές. Είναι και τούτο ότι πολλάκις, ο αριθμός 10 φανερώνει πλήθος. Δηλαδή πάρα πολλές φορές αμάρτησαν απέναντί μου. Οτίστηκα. Δεν θα δουν οι άνδρες αυτοί, δεν θα δουν την γη που υποσχέθηκα εις αυτούς.
Παρά μόνον όσοι πραγματικά δεν αμάρτησαν απέναντί μου. Και αυτοί θα είναι ο Χάλευ, ο οποίος είχε άλλο πνεύμα επάνω του. Θα είναι ο Ιησούς του Ναβί, θα είναι και όλοι εκείνοι που στάθηκαν όταν βγήκαν από την Αίγυπτο 20 χρονών και κάτω. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα περιστατικά που τώρα διηγούμεθα είναι στα δύο πρώτα χρόνια. Δηλαδή, όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, έως το 20 περίπου κεφάλαιο, έχουμε περιστατικά που περιέχονται μόνο στα πρώτα δύο χρόνια. Άρα είμαστε στην αρχή, στην πολύ αρχή. Αλλά ας προχωρήσουμε. Ώστε λοιπόν, δεν πρόκειται αυτοί να δουν τη γη της Επαγγελίας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι εκείνοι οι οποίοι αριθμήθηκαν όταν έγινε η απογραφή, όταν περάσατε την Ερυθρά Θάλασσα. Πράγματι είχε γίνει εκεί μια απογραφή. Η απογραφή έδωσε 603.550 άνδρες. Και αυτοί απεγράφησαν για να υπάρχει γνώση ότι τόσους μαχήμους άνδρας έχουν οι Ισραηλίτες. Αλλά και ακόμη για να μας δοθεί ο αριθμός, πόσοι είναι εκείνοι που πέθαναν στην έρημο. Ώστε να πάρουμε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ότι πάσα παράβαση και παρακοή έλαβαν ένδικον μισθαποδοσίαν. Κάθε παράβαση και κάθε παρακοή βρήκε τη τιμωρία της. Και αυτό πρέπει να μας κάνει, αγαπητοί μου, πραγματικά να φοβόμαστε. Και μην εξαντλούμε, γιατί φοβάμαι ότι εξαντλούμε όλοι μας, και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε, εξαντλούμε την επιείκεια, την αγαθότητα του Θεού. Και προσέξτε, λέει, αύριο το πρωί θα φύγετε από την περιοχή Κάδης και θα πάτε στην έρημο Φαράν. Ακούστε, αύριο το πρωί θα φύγετε από την περιοχή Κάδης και θα πάτε στην έρημο Φαράν. Το είπα δύο φορές. Ακούστε εδώ μια ιστορία. Ξέρετε που είναι η περιοχή Κάδης? Νοτίως της Παλαιστίνης. Δηλαδή, ξέρετε, ήσαν στα πρόθυρα να μπουν εις την γη Χαναάν. Εξάλλου, γι' αυτό έστειλε και τους κατασκόπους ο Μωυσής. Αν είχαν υπόψη τους ότι ο Θεός θα τους κρατούσε 40 χρόνια, γιατί να στείλει τους κατασκόπους από το δεύτερο έτος? Δεν μοιάζει ότι είναι λίγο περίεργο? Γι' αυτό έστειλε ακριβώς ο Μωυσής, κατά την εντολή του Θεού, τους κατασκόπους. Να κατασκοπεύσουν την γη Χαναάν και να πάρουν πληροφορία περί τίνος πρόκειται. Και να αρχίζει ο λαός να ετοιμάζεται για να μπουν μέσα εις τη γη Χαναάν. Ώστε το αρχικό σχέδιο του Θεού ήταν ο λαός να μπει στη γη Χαναάν σε δύο χρόνια μέσα. Τώρα όμως τι γίνεται? Ενώ είναι στα πρόθυρα της γης Χαναάν, αμαρτάνουν επειδή δεν πίστευσαν την αμαρτία της απιστίας. Και τώρα λέει ο Θεός, εμπρός πίσω, θα πάτε πάλι στην έρημο από εκεί που ξεκινήσατε. Αν δείτε σε ένα χάρτη, μάλιστα στην έκδοση, αν θέλετε να σας βοηθήσω, και του πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου, αλλά και στην έκδοση του Κολιτσάρα, έκδοση ζωής δηλαδή, που έκανε την ερμηνεία ο Κολιτσάρας, πλάι την σύντομη ερμηνεία, στον πρώτο τόμο έχει από πίσω κάποιο χάρτη. Θα δείτε να υπάρχει ένας περίεργος ελιγμός. Φτάνουν μέχρι τη γη Κάδης, γυρίζουν πίσω, κάνουν γύρω βόλτα ένα βουνό Σιήρ, το κάνουν βόλτα το, και ξαναγυρίζουν και πάνε ανατολικά του Ιορδάνου, ενώ θα περνούσαν στη γη Χαναάν χωρίς να περάσουν τον Ιορδάνη, ανατολικά του Ιορδάνου, και βρέθηκαν απέναντι από την Ιεριχώ. Αυτός ο ελιγμός, ο περίεργος εκ πρώτης όψεως, εδώ έχει την εξήγησή του. Ο Θεός τους στέλνει πίσω στην έρημο.
Ποιος ήταν ο λόγος, ακούστε. Σας είπα ότι θα πεθάνετε. Ποιοι θα πεθάνουν? Μόνο οι 600.000. Λοιπόν, πηγαίνετε πίσω στην έρημο. Να πεθάνουν οι 600.000. Αυτή η θανάτωση των 600.000 έγινε μέσα σε 38 περίπου χρόνια. Γι' αυτό έμειναν 40 χρόνια στην έρημο. Επερίμενε ο λαός, ακούσατε, επερίμενε ο λαός να πεθάνει. Ένα τμήμα του λαού να πεθάνει. Και το άλλο τμήμα του λαού, οι νεότεροι, να φτάσουν σε ωριμότητα, να μεγαλώσουν για να κατακτήσουν τη γη Χαναάν. Συνεπώς, μένουν 38 χρόνια ακόμα στην έρημο για αυτό το λόγο. Φοβερόν, εγώ τρομάζω. Εσείς τρομάζετε, εγώ τρομάζω πραγματικά. Και ακούστε τώρα τι λέγει εδώ ο Θεός. Επειδή εγόγγισαν περί ημών, σε εσάς εγόγγισαν και σε μένα εγόγγισαν, ακίκωα έχω ακούσει αυτά που σας είπαν. Υπόν αυτής ζω εγώ, λέγει Κύριος, ημίνων τρόπων λελαλήκατε εις τα ότα μου, ούτω ποιήσω ημίν. Τι είπατε όταν ήρθαν οι κατάσκοποι και σας είπαν ότι είμαστε σαν ακρίδες? Τι είπατε, γονγίζοντες? Είπατε, δεν πεθαίναμε καλύτερα στην Αίγυπτο? Ή επιτέλους σας πεθάναμε εδώ στην έρημο? Είναι ανάγκη να πάμε να μας σκοτώσουν οι Χαναναίοι? Αυτό που είπατε, αυτό θα γίνει. Θα πεθάνετε εις την έρημον. Τρομάξατε, παρακαλώ, στο σημείο αυτό. Πολλές φορές λέμε, δεν πεθαίνω να ησυχάσω. Ποιος από εσάς δεν το είπε στη ζωή του? Εγώ το έχω πει. Εσείς το έχετε πει? Για σκεφτείτε να μας πει για μια στιγμή ο Θεός, αυτό που είπες θα σου το κάνω. Τώρα θα σου το κάνω. Και να πεθάνει. Με ένα δυστύχημα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τι σημαίνει? Δεν πρέπει να λέμε τέτοιες κατάρρευση. Δεν πεθαίνω να ησυχάσω. Εσύ θα πεις στον Θεό ότι θα πεθάνεις? Ο λαός λοιπόν είπε, δεν πεθαίνουμε εδώ στην έρημο? Αυτό που είπατε θα γίνει. Θα πεθάνετε εδώ στην έρημο. Ον τρόπον λελαλήκατε εις τα ότα μου, ούτω ποιήσω εμεί. Όπως το είπατε και τα ακούσαν τα αυτιά μου, έτσι θα γίνει. Εν τη ερήμο τάφτη πεσείτε τα κόλλα ημών. Εδώ θα πέσουν τα μέλη του σώματός σας, εδώ στην έρημο. Κατά λέξη τα κόλλα, κόλλον θα πει κομμάτι. Θα πει κομμάτι. Γι' αυτό λέμε, δώσουμε μια κόλλα χαρτί. Κατά λέξη θα πει, δώσουμε ένα κομμάτι χαρτί. Κόλλα θα πει κομμάτι. Κόλλον, που γράφεται με ωμέγα και περισπομένη, θα πει μέλη, κομμάτια. Ειδικότερα θα πει τα σκέλη. Θα πέσουν τα κανιά σας, να το πούμε αυτή την απλοελληνική έκφραση, το λένε. Θα πέσουν τα κανιά σας, κανείς θα πει πόδι, εδώ στην έρημο. Λέει, θα πεθάνετε εδώ στην έρημο. Εξήγησα ιδιαίτερα την λέξη τα κόλλα, γιατί υπάρχει και στην προς Εβραίους επιστολή. Όχι, συγγνώμη. Στην Καινή Διαθήκη, δεν θυμούμαι ακριβώς πού. Και πάσα η επισκοπή ημών και η κατηρυθμημένη ημών από 20 ετούς και επάνω, όσοι εγόγγιζον επενεί. Ποιοι είναι οι κατηρυθμημένοι? Αυτοί που απεγράφησαν. Α, ώστε δεν απεγράφησαν όλοι. Απεγράφησαν μόνο οι μάχημοι. Μάλιστα. Εδώ είναι τώρα κάτι καταπληκτικό. Προσέξτε. Βλέπουμε ότι απεγράφησαν και για αυτό το σκοπό. Να φανεί πως θα πεθάνουν. Οι άλλοι θεωρούνται ανένοχοι, ιδίως οι νεότεροι, επειδή είναι παιδιά ακόμα. Είναι ανένοχοι. Σημειώσατε δε ότι η οριμότητα στους Εβραίους δεν είναι όπως σήμερα. Εμείς κατεβάζουμε διαρκώς κατεβάζουμε το όριο, και σήμερα λέμε αποπλάνησης ανηλίκου. Πώς θα εκλάβουμε την έννοια του ανηλίκου? 17 χρονών, 16, 15, όλο κατεβάζουμε, ξέρετε, 14. Ποια είναι η ηλικία του ανηλίκου? Εδώ θεωρούνται ανήλικοι αυτοί και συνέπως ανεύθυνοι. Αλλά εκεί έχουμε και κάτι άλλο. Η φυλή του Λεβί δεν είχε αριθμηθεί. Γι' αυτό και η φυλή του Λεβί δεν έστειλε κατάσκοπον. Και αφού η φυλή του Λεβί δεν έστειλε κατάσκοπον,
και δεν αριθμήθηκε. Άρα λοιπόν όλοι οι Λεβίτες δεν ήσαν κάτω από αυτήν την απόφαση του Θεού, δεν εθανατώθησαν. Ο Ελεάζαρ, και παραδείγμα, και ο γιος του Αρών, όταν έφυγαν από την Αίγυπτο ήταν 21 ετών. Να που είναι άνω των 20 ετών, δεν εθανατώθη. Οι Λεβίτες λοιπόν δεν εθανατώθησαν, επειδή δεν αριθμήθηκαν και επειδή δεν έστειλαν κατάσκοπο. Να και ένα σπουδαίο εδώ στοιχείο. Την άλλη φορά σας είχα πει μερικά πράγματα. Ότι οι Λεβίτες, προσέξτε με παρακαλώ σε αυτό το σημείο, οι Λεβίτες έπρεπε να μείνουν αφοσιωμένοι στα ιερατικά τους καθήκοντα και δεν έπρεπε να ανακατεύονται με την πολιτική, δεν έπρεπε να ανακατεύονται με εκείνα τα οποία αφορούσε την κατάκτηση της γης Χαναάν, δηλαδή με στρατιωτικά ζητήματα και με πολιτικά. Δεν έπρεπε. Τώρα έρχομαι να σας πω κάτι. Ενώ οι άλλοι αστοχούν από στρατιωτικής πολιτικής πλευράς, λένε δεν συμφέρει να μπούμε στη γη Χαναάν, οι λαοί αυτοί είναι φοβεροί, και τιμωρούνται, οι Λεβίτες γλιτώνουν. Ξέρετε γιατί γλίτωσαν? Γιατί δεν ανακατεύθηκαν στα πολιτικά. Καταλαβαίνετε, ο νόητο. Δεν ανακατεύθηκαν στα πολιτικά, γλίτωσαν. Όταν αντιθέτως, αγαπητοί μου, κάνουμε έκκληση και στους ιερείς μας να ανακατευθούν στα πολιτικά, τότε σε μία αναμπουμπούλα, άστο ότι έχουμε και πολλά φορτωμένα στην πλάτη μας με τόσα του παρελθόντος αμαρτήματα που δεν υπάρχει αριθμός, τότε θα πέσουμε κάτω από το μαχαίρι και την καταστροφή. Οι υπηρετούντες των Κύριων δεν έχουν καμία δουλειά σε αυτά τα έργα. Ανήκουν στον κόσμο αυτόν τα έργα αυτά. Το λέγω γιατί πολλά μπορεί να ακουστούν και να έχετε υπόψη σας. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Το βλέπετε από εδώ. Οι Λεβίτες δεν εθανατώθησαν, εγλίτωσαν. Είναι φανερό. Δεύτερο σημείο. Ήμις εισελεύσεστε στην γη, εφήν εξέτεινα την χείρα μου, κατασκηνώσε ημάς επ' αυτής, αλλή χάλε διός η εφωνή και Ιησούς ο του Ναβί. Αλλά όμως όλοι θα φωνευτούν εκτός από τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλε. Αυτοί δεν θα φωνευτούν. Τρίτον. Και τα παιδεία αείπατε εν διαρπαγή έσεστε. Προσέξτε εδώ, εδώ είναι φοβερό. Εδώ θυμίζει κάτι δικαστήριο που για μια στιγμή αρχίζει να απολογείται ο κατηγορούμενος και παίρνει ο δικαστής ή παίρνει ο κατήγορος, πώς λέγεται, ο κατηγορούμενος προηγουμένως, ναι, ή ο εισαγγελέας ή ο κατήγορος, ο δημόσιος κατήγορος ή ο δικηγόρος, και λέει είπες αυτό, είπες εκείνο. Λοιπόν, άρπατε. Δηλαδή με άλλα λόγια, εκείνο που λέει στην Καινή Διαθήκη, από τα λόγια σου θα σε κρίνω, δούλε πονηρέ. Εκ των λόγων σου κρινώσε, δούλε πονηρέ. Είναι μια παραβολή του Κυρίου μας. Εδώ τι είπαν οι Εβραίοι? Ο Θεός απαντάει στο καθένα, στο κάθε σημείο. Δηλαδή θα μου πείτε, ακούει ο Θεός? Τι λέτε, δεν ακούει ο Θεός? Λέμε πολλές φορές, ακούει ο Θεός? Ακούει ο Θεός. Χαρά και ελπίδα σε εκείνους που είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Ακούσατε? Ακούει ο Θεός. Τρομάρα και φρίκη σε εκείνους που ζουν μακριά από το Θεό. Γιατί ακούει ο Θεός. Λοιπόν, είπατε ότι τα παιδιά σας θα είναι εν διαρπαγή. Εισάξω αυτούς στην γη και κληρονομήσω την γη. Είναι εμείς, απέστητε από αυτής. Λοιπόν, επειδή φοβηθήκατε ότι τα παιδιά σας θα αρπακτούν από τους Κανανέους, τώρα έρχομαι να σας πω το εξής. Εσείς δεν θα μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, θα μπουν τα παιδιά σας, αυτά που φοβηθήκατε. Θα μπουν τα παιδιά σας και αυτά θα κατακτήσουν την γη Χαναάν. Τέταρτον. Οι δε ημονέσονται νεμόμενοι εν τη ερήμο 40 έτη, εδώ βλέπουμε γιατί μένουν 40 χρόνια, και ανίσουσι την πορνείαν ημών έως αν αναλωθεί τα κόλλα ημών εν τη ερήμο. Τα παιδιά σας θα πλανηθούν στην έρημον 40 ολόκληρα χρόνια. Θα περιμένουν αυτοί να μεγαλώσουν και εσείς να πεθάνετε. Πέμπτον. Κατά τον αριθμό των ημερών όσας κατεσκέψαστε την γη 40 ημέρας
ημέραν του ενιαυτού λείψεστε τα σαμαρτίες ημών 40 έτη και γνώσεστε τον θυμών της οργής μου. 40 μέρες είδαν με τα μάτια τους καλά καλά τη γη Χαναάν η κατασκοπήσα. Δεν είχαν λόγους να πούν δεν ψάξαμε, δεν είδαμε καλά. Είχανε βεβαιότητα γι' αυτό. 40 χρόνια θα μείνετε στην έρημο. Μία ημέρα έμειναν οι κατάσκοποι στην γη Χαναάν. Ένα χρόνο θα μείνετε εσείς στην έρημο. 40 μέρες έμειναν. 40 χρόνια εσείς στην έρημο. Θα μου πείτε, μπάμπα, πολύ αυστηρότης, θα πούν μερικοί, πολύ αυστηρότης, φοβερή η Παλαιά Διαθήκη. Δόξα τω Θεώ που η Καινή Διαθήκη είναι η ποιική. Τρομάξτε παρακαλώ. Αμάρτησες ένα λεπτό, σου λέει τώρα η Καινή Διαθήκη, αιωνίως θα είσαι στην κόλαση. Πάρτε διαφορά. Ποια είναι πιο αυστηρή, η Παλαιά Διαθήκη ή η Καινή Διαθήκη? Πού είναι εκείνοι που λένε η Καινή Διαθήκη? Ω, η Καινή Διαθήκη είναι πολύ επίκης. Γλυκής ο Ιησούς, γλυκής ο Ιησούς. Ο γλυκής Ιησούς, όχι ο γλυκανάλατος, γιατί τον θέλουμε. Ο γλυκής Ιησούς είναι εκείνος που είπε ότι η κόλαση είναι αιωνία. Λοιπόν, δεν είναι τότε αυστηρό? Μία μέρα αμάρτησε, ένα χρόνο θα μείνει στην έρημο. Ένα λεπτό αμάρτησε, αυτό είναι το φοβερό, αιωνίως θα είσαι στην κόλαση. Για να γνωρίσετε, λέει, τον θυμών της οργής μου, να δείτε τι θα πει αμαρτήσατε απέναντί μου. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ πρέπει να είναι πολύ μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου στο Θεό. Ξέρετε γιατί είναι μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου στο Θεό? Γιατί απλούστατα είναι ο Θεός άπειρος και αιώνιος. Γι' αυτό και η τιμωρία είναι άπειρη και αιωνία. Εμείς δεν είμαστε άπειροι, ούτε αιώνιοι. Όμως θα υποστούμε άπειρον και αιωνίαν τιμωρία, επειδή άπειρος και αιώνιος είναι ο Θεός. Αλλά και εκείνος που θα υποκούσει το θέλημα του Θεού, επειδή ο Θεός είναι άπειρος και αιώνιος, τότε και η βασιλεία του είναι άπειρος και αιώνιος. Εγώ Κύριος ελάλης, εγώ τα είπα αυτά. Έτσι θα είναι, εκεί θα πεθάνετε. Και οι άνθρωποι έκτον. Είδατε, δεν αφήνει τίποτα. Ό,τι έγινε πάνω στα γεγονότα, έρχεται ο Θεός να καταδικάσει. Ούς απέστειλε Μωυσής, κατασκέψαστε την γη και παραγεννηθέντες διεγόγγισαν κατά αυτής προς την συναγωγή, εξενέγγε ρήματα πονηρά περί της γης. Αυτοί που πήγαν, οι 10 δηλαδή, από τους 12, και γύρισαν και είπαν αυτά τα πονηρά λόγια στην συναγωγή των Εβραίων, αυτοί θα πεθάνουν πρώτοι. Και σημειώνει, αγαπητή μου, η Γραφή ότι αυτοί πέθαναν πρώτοι. Είναι μερικοί που στρέφανε εναντίον του έργου του Θεού, της Εκκλησίας. Τι φοβερό πράγμα. Άμα βλέπω μερικούς ανθρώπους που στρέφανε εναντίον της Εκκλησίας, λέω, Θεέ μου, δεν φοβούνται αυτοί, έχουν άγνοια, δεν ξέρω. Και πόσες φορές ο Θεός επεμβαίνει και τους κόβει τη ζωή επειδή τα έχουν βάλει με την Εκκλησία. Να μας φυλάξει ο Θεός, αγαπητοί. Με τον Θεό θα τα βάλουμε. Και απέθανον οι άνθρωποι, οι κατήπαντες πονηρά κατά της γης εν τη πληγή έναντι Κυρίου. 7. Πού, 8, πού, πόσα είπαμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και Ιησούς, Υιός Ναβή και Χάλε, Υιός Ιεφωνή, έζησαν από τον ανθρώπων εκείνων, των πεπορευμένων κατασκέψασε την γη. Αυτοί μόνο θα ζήσουν, και αυτοί έζησαν. Οι 2 από τους 10 κατασκόπους, από τους 12 κατασκόπους. Και τότε, αγαπητοί μου, ο λαός επένθησε. Επόμενον ήταν ο λαός να πενθήσει. Και ακούστε τώρα ένα περίεργο πένθος. Κάποτε έχουμε και κάτι περίεργα πένθη. Βλέπετε ένα πένθος που μπορεί να δημιουργήσει έναν λεονταρισμό. Την μετιμώρησε ο Θεός και τώρα αρχίζω να μεταβάζω με τον Θεό. Πενθώ και θα δώσω και με τον Θεό. Ή αρχίζω να κάνω διόρθωση ενός λάθους με ένα πάλι λάθος. Αυτό είναι συνηθέστατο στη ζωή μας. Όταν θέλουμε να διορθώσουμε ένα λάθος με ένα λάθος, επάνω στο θυμό μας, επάνω στο πένθο μας, επάνω στη λύπη μας, το κάνουμε αυτό. Ο λαός που φοβήθηκε να μπει στη γη Χαναάν, γιατί
είπαν οι κατάσκοποι ότι είμαστε σαν ακρίδες μπροστά τους, ξεσηκώθηκαν αμέσως οι άνδρες και είπαν: θα τους πολεμήσουμε τους Χαναναίους. Και πήραν τα όπλα να πάνε να τους πολεμήσουν. Μα εσείς λέγατε ότι δεν μπορούμε να μπούμε εκεί τώρα, τι κάνετε? Δηλαδή από τη δειλία έπεσαν εις το θράσος. Το λάθος της δειλίας πάνε να το διορθώσουν με το λάθος του θράσους. Ο Θεός δεν είπε πάρτε τα όπλα και πολεμήσετε. Ο λαός δεν έκανε τίποτε χωρίς να του το πει ο Θεός. Ούτε μετεκινεί το εις την έρημον εάν ο Θεός δεν του το έλεγε. Και τώρα τους λέγει ο Μωυσής: «Η να τι εμείς παραβαίνετε το ρήμα Κυρίου, ούκ έβοδα έστε ημί». Σας είπε ο Θεός να πάρετε τα όπλα και να πάτε εναντίον των Χαναναίων? Σας το είπε ο Θεός? Τι το κάνετε αυτό? Δεν θα ευωδώσετε? Όχι, λέει, θα ευωδώσουμε. Τέλος πάντων, τι περίεργος είναι ο άνθρωπος, ε? Από το ένα λάθος στο άλλο. Λέμε οι Εβραίοι είναι περίεργοι. Δεν είπα οι Εβραίοι είναι περίεργοι. Ο άνθρωπος. Είμαστε όλοι το ίδιο, αγαπητοί. Περίεργοι. Και τότε οπλίστηκαν. Μην αναβαίνετε, τους λέει ο Μωυσής. Όχι, λέει, θα ανεβούμε. Ούγαρεστη Κύριος με θυμών, λέει ο Μωυσής. Όχι, θα πάμε. Θα φωνευτείτε. Όχι, θα πάμε. Και ξεκινούν από το βουνό εκείνο που είχε κάποτε στείλει, όχι κάποτε, προημερών, είχε στείλει ο Μωυσής στους κατασκόπους. Τους είχε πει: θα ανεβείτε σε αυτό το βουνό, από εκεί θα ρίξετε μια ματιά στη γη Χαναάν, θα κατεβείτε κάτω και τα λοιπά. Σε αυτό το βουνό θα ανεβούμε, από εκεί που πήγαν οι κατάσκοποι. Δήθεν να διορθώσουν το λάθος. Ανεβαίνουν ακριβώς εκεί, αγαπητοί μου, αλλά δεν υπήρχε ευλογία. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε ευλογία. Άμα δεν υπάρχει ευλογία από τον Θεό, τότε οι Αμαλικίτε και οι Χαναναίοι ορμούν, όπως μας λέγει το βιβλίο Αριθμή, συγγνώμη, Δευτερονόμιο, γιατί κάνει εκεί αναφορά στα γεγονότα ο Μωυσής. Ορμούν εναντίον αυτών που πήγαν να πολεμήσουν σαν σφίκες. Όταν πάτε να πειράξετε μία κυψέλη, πώς ορμούν οι σφίκες εναντίον σας? Έτσι όρμησαν οι σφίκες εναντίον, σαν σφίκες εναντίον των, και τους κατέκοψαν. Λίγοι γλίτωσαν και γύρισαν πίσω. Οπότε ο λαός άρχισε πραγματικά να πενθεί και να μετανοεί. Αλλά ο λαός έπρεπε, αγαπητοί μου, να γυρίσει στην έρημο. Ακούσατε? Να γυρίσει στην έρημο. Ο Θεός είπε: θα γυρίσετε στην έρημο. Όμως τώρα τη δεύτερη φορά που παρήκουσαν και κατακόπηκαν από τους Αμαλικίτες και Χαναναίους, τώρα μετανόησαν σωστά. Πρώτα όχι σωστά, τώρα μετανόησαν σωστά. Άρχισαν να οδύρουν και να λένε: μα τέλος πάντων όλο το κεφαλιού μας κάνουμε. Και επειδή μετανόησαν με την καρδιά τους, ο Θεός έκανε μια παραχώρηση. Τους άφησε να μείνουν αρκετό καιρό εις την περιοχή Κάδης και μετά να πάνε στην έρημο. Προσέξτε, και μετά να πάνε στην έρημο. Αλλά στην έρημο θα πήγαιναν οπωσδήποτε να πεθάνουν εκεί. Έμειναν όμως πολύ καιρό στην έρημο Κάδης, που δεν ήταν έρημος, για μια αναψυχή. Είναι, τι να πω, πώς να το πω, είναι ακριβώς όταν φεύγουν ακριβώς από εδώ οι ψυχές των κολασμένων ανθρώπων. Δεν πάνε στην κόλαση, πηγαίνουν στον Άδη. Δεν είναι βεβαίως η γη, δεν είναι ο παράδεισος, ούτε πολύ παραπάνω η βασιλεία του Θεού. Είναι μια πρόγευση της κολάσης, δεν είναι η κόλαση. Περιμένουν την κοινή ανάσταση. Έτσι και οι Εβραίοι έπρεπε, όχι, ζήτησαν να μείνουν. Δηλαδή, έστω, θα μου πείτε, τι είναι μέσα στην αιωνιότητα? Τι είναι μέσα στην αιωνιότητα? Αιωνιότητα 500.000 χρόνια, αν ο Χριστός θα έρθει μετά από την ψυχή εκείνη που πέθανε, που πήγε στον Άδη. Παρά τα αυτά είναι μια αναψυχή. Και δεν είναι ακριβώς η κόλαση, αλλά μια πρόγευση. Ή ακόμη αν κάνουμε μνημόσυνα, είναι μια ανακούφιση για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στον Άδη. Αλλά εάν έφυγαν αμετανόητοι και γίνει η κρίση τότε, γι' αυτό αγαπητοί μου, μη λέμε στους διαδόχους μας
όταν θα πεθάνω να μου κάνετε μνημόσυνα. Θα το πούμε. Έχουν αξία τα μνημόσυνα. Έχουν πολύ μεγάλη αξία. Αλλά αν αμαρτάνομαι και δεν προσέχομαι, τι θα σου κάνει το μνημόσυνο? Τι άλλο παρά μόνον ίσως μία αναψυχή παρακάτω, όταν θα γίνει κρίση. Γι' αυτό το λόγο θα ζητούμε τα μνημόσυνα για τον εαυτό μας, αλλά και θα προσέχουμε και εμείς τον εαυτό μας, ώστε και αν δεν μας κάνουν μνημόσυνα, μη πούμε περιμένω το μνημόσυνο των ζώντων για να ζήσω. Όχι, πρέπει να ζήσω με ζωή αρετής. Οι Εβραίοι λοιπόν ζήτησαν να μείνουν λίγο καιρό, ζήτησαν μία μικρή αναψυχή. Είναι εκείνο που ζητάει ο δίκαιος της Παλαιάς Διαθήκης. Το λέει και ο Δαβίδ ο Ψαλμοδός: Κύριε, άσε με, λέει, να αναψύξω λιγάκι. Μη με πάρεις ακόμα, γιατί ο Άδης δεν είναι φοβερός. Όχι βεβαίως κόλασης, κάτι λίγο, πολύ λιγότερο από κόλαση, αλλά ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τη γη μας. Άσε με, λέει, Κύριε, να αναψύξω, κοίτα να πεθάνω μετά πια δεν θα έχω αναψυχή. Και ο Θεός δίνει ζωή για μια αναψυχή. Αλλά έως πότε? Έως ότε έρθει η μέρα της τελικής κρίσεως. Παρακάτω. Αγαπητοί μου, θα πω για άλλη μια φορά. Όλα αυτά εγγράφησαν για μας, που λέει η Καινή Διαθήκη, εγγράφησαν για μας δια τύπων και παραδειγματισμών. Ας προσέχουμε λοιπόν, ας προσέχουμε εκείνοι που δεν πρόσεξαν να γίνουν παράδειγμα σε μας, εμείς να προσέξουμε, ώστε τελικά να φτάσουμε πραγματικά να σωθούμε και να μην χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού, που για την απώλειά της θα οδυρώμεθα αιωνίως.